Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Αλεξία. Κωνσταντίνα, οι Ρώσοι συνεχίζουν ακατάπαυστα την προέλασή τους και τους βομβαρδισμούς σε πολλές ουκρανικές πόλεις. Τι νεότερα προκύπτουν? Αλεξία, οι Ρώσοι χτυπούν για έναντι συνεχόμενη μέρα την Ουκρανία και κάθε μέρα που περνά, έτσι κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους. Οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός διαψεύστηκαν δυστυχώς στον χθεσινό δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θυμίζουμε πως Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν μόνο στο άνοιγμα ανθρωπιστικών διόδιων για αποχώρηση των αμάχων. Αντιθέτως, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή στα θέματα της ανακοχής και της κατάπαυσης του πυρός. Γεγονός βέβαια που συνεπάγεται και ότι θα συνεχιστούν οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία. Συμφωνήθηκε ωστόσο ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μάλλον από εβδομάδες. Μέχρι τότε όμως, δυστυχώς, Αλεξία, η τραγωδία έτσι θα μεγαλώνει. Ακριβώς, Κωνσταντίνη, γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε πολλές περιοχές της Ουκρανίας να δέχονται βομβαρδισμούς. Προχωρούν το πλάνο τους ουσιαστικά οι Ρώσοι, Αλεξία. Τελευταία σημαντική εξέλιξη να πούμε πως είναι το γεγονός πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη Ζαπορίζια στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοινώσαν και οι Ουκρανικές αρχές. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλιστα, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου, προκαλώντας μάλιστα πυρκαγιά στο κτίριο του. Με τη φωτιά, ωστόσο, έτσι, να κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία παράλληλα, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, Αλεξία. Σύμφωνα τώρα με την αναφορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενέργειας της Ουκρανίας, η φωτιά στις εγκαταστάσεις έχει ελεγχθεί και τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν αμετάβλητα, αφού δεν επελήγησαν οι αντιδραστήρες και οι ευαίσθητες εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού. Υπάρχει όμως παγκόσμια ανησυχία πάντως για το χτύπημα αυτό και το πώς θα έτσι εξελιχθεί η κατάσταση στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, που τώρα είναι πλέον στα χέρια των Ρώσων. Ο Ουκρανός πρόεδρος τώρα κατηγόρησε την Ρωσία για πυρηνική τρομοκρατία, ότι ήθελε να επαναληφθεί η καταστροφή του Τσέρνομπιλ, όπου εκτελήθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα, να θυμίσουμε, στην ιστορία μας. Από την πλευρά του τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα επέριψε την ευθύνη για την επίθεση στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού σε Ουκρανούς σαν Μποτέρ, κάνοντας λόγο μάλιστα για αποκρουστική προβοκάτσια. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για ανεύθυνους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων που έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό και απέφθηνε έκκληση εκ νέου να τεθεί έτσι ένα τέλος στον πόλεμο. Πολύ ανησυχητικές οι εξέλιξεις, Κωνσταντίνα. Στο μεταξύ, βλέπουμε και το προσφυγικό κύμα να μεγαλώνει συνεχώς με τους Ουκρανούς να φεύγουν από τα σπίτια τους για να σώσουν τις ζωές τους. Αλεξία, όπως σωστά είπες, το προσφυγικό κύμα τώρα από την Ουκρανία διωγγώνεται με πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους συνολικά να φεύγουν από τα σπίτια τους μέχρι τώρα για τις γύρω χώρες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τώρα προειδοποιεί ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ίσως προκαλέσει την έξοδο έως και 11 συνολικά εκατομμυρίων προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα και άλλοι αρμόδιοι φορείς, Αλεξία, ψάχνουν έτσι λύσεις για την φιλοξενία όλων αυτών των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν δυστυχώς πού θα τους βρει εν τέλει η επόμενη μέρα. Μάλιστα, Κωνσταντίνα, είχαμε και μια ενδιαφέρουσα ανάλυση σήμερα στην Offsight από τον διεθνολόγο Ζήνον Αντζιάρα για όλη τη στάση της Τουρκίας σε αυτή την ιστορία. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με αυτό? Αλεξία, η Ουκρανική κρίση επηρεάζει το γεωπολιτικό σκηνικό και σαφώς και την περιοχή μας. Οι ανατροπές τώρα στην Ευρώπη με την αβεβαιότητα που επικρατεί, που υπάρχει γύρω από την έκβαση της ρωσικής εισβολής, επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Πέραν του γεγονότος ότι η διεθνής κοινότητα έβαλε στην άκρη το εθνικό μας θέμα, υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία και ο Ερντογάν. Ο διεθνολόγος Ζήνον Αντζιάρας εξήγησε στην Offsight ότι οι εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν το Κυπριακό, αφού ο Ερντογάν αναμένεται να γίνει έτσι ακόμα πιο διεκδικητικός ως προς την αναγνώριση των κατεχομένων και θα ζητήσει έτσι ανταλλάγματα αναφορικά με τα όσα επιδιώκει στην Αμόχωστο, την νεκρή ζώνη και οπουδήποτε αλλού. Ο κύριος Τζάρας ανέφερε πως ο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό την αναφορά του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέ Λαυρό για την τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Σύμφωνα τώρα με τον διεθνολόγο, Ερντογάν ίσως εκμεταλλευτεί και το θέμα των Ουκρανών προσφύγων σε βάρος της κυπριακής δημοκρατίας. Καταληκτικά, να πούμε πως ο κύριος Τζάρας εκτιμά επίσης πως
δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να χτυπήσει κάποια φάση, σε κάποια φάση την Τουρκία. Οι τηλεθεατές μας, Αλεξία, μπορούν να δουν την ενδιαφέρουσα ανάλυση του από τον κύριο Τζάρα στην Offside. Μάλιστα, Κωνσταντίνα, μένεις μαζί μας για ένα ακόμη σχετικό θέμα, αφού οι απειλές Πούτιν και το ενδεχόμενο πυρηνικής επίθεσης προκάλεσαν μια ανησυχία στην κεντρική Ευρώπη, με αρκετούς πολίτες να σπεύδουν να αγοράσουν το χάπι του ιωδίου. Αρχικά, Αλεξία, να πούμε για ποιο λόγο αγοράζουν όλο αυτό το χάπι. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο πυρηνικής επίθεσης. Πολίτες από αρκετές χώρες, όπως η Τσεχία, για παράδειγμα, η Πολωνία, το Βέλγιο, σπέβδουν σε φαρμακεία για να αγοράσουν το χάπι ιωδίου, το οποίο πιστεύουν πως μπορεί να τους προστατεύσει από την ακτινοβολία σε περίπτωση της πυρηνικής επίθεσης. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε πως αξιωματούχοι προειδοποίησαν πως το ιώδιο δεν είναι απαραίτητο στην τρέχουσα κατάσταση και δεν θα βοηθήσει σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Είδαμε το ρεπορτάζ σου στην Offside, Κωνσταντίνα, που ό,τι προκύπτει και το θέμα στην Κύπρο, αφού η αναπληρώτρια διευθύντρια των φαρμακευτικών υπηρεσιών έστειλε επιστολή στους φαρμακοποιούς σε σχέση με τη χορήγηση σκευασμάτων ιωδίου στο κοινό. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει και στην Κύπρο το συγκεκριμένο χάπι, και τι ακριβώς λέει η συγκεκριμένη επιστολή? Αρχικά, να πούμε, Αλεξία, πως το συγκεκριμένο χάπι ιωδίου δεν υπάρχει στην Κύπρο. Η αναπληρώτρια διευθύντρια των φαρμακευτικών υπηρεσιών, η κυρία Παναγιωτοπούλου, απέστειλε εγκύκλιο στους φαρμακοποιούς, σημειώνοντας προς ενδεχομένως να υπάρξει αυξημένη ζήτηση από το κοινό προϊόντων που περιέχουν ιώδιο, μιας και δεν έχουμε το χάπι. Μιλώντας στην Offside, η κυρία Παναγιωτοπούλου μας ανέφερε αρχικά πως τα φαρμακεία του νησιού μας κυκλοφορούν όλα ιωδούχα συσκευάσματα, όπως είναι για παράδειγμα τα διαλύματα. Όπως είναι το βάμα ιωδίου, κάποια σπρέι για τον λαιμό, όπως είναι και το γνωστό σε όλους μας Betadine. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Κύπρος, Αλεξία, συμμετέχει σε φόρουμ και μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί επίσημα από καμία αρμόδια αρχή για το αν θα πρέπει η κάθε χώρα να έχει τη φαρέτρα της στο συγκεκριμένο χάπι ιωδίου. Καταληκτικά, αξίζει να αναφέρουμε πως για να είναι αποτελεσματικό το συγκεκριμένο χάπι ιωδίου, όπως μας εξήγησε και η κυρία Παναγιωτοπούλου, θα πρέπει κάποιος να το πει εντός της ώρας που θα γίνει η πυρηνική επίθεση και όχι από πριν προληπτικά. Ευχόμαστε βέβαια να μην γίνει υποχρεωτικό να πιούμε αυτό το χάπι και να μην χρειαστεί καθόλου και να μην γίνει βέβαια η πυρηνική επίθεση. Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα, για την πλήρη ενημέρωσή σου.